Καλώς ήρθατε στα Dr. Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφο Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που όσο πλησιάζουμε προ το καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Το body shaming. Με τη βοήθεια λοιπόν του ψυχοθεραπευτή Ιωάννη Αγγελή θα μιλήσουμε για ποιο λόγο ένα άνθρωπο νιώθει την ανάγκη να επικρίνει έναν άλλο για το σώμα του, γιατί και Πότε μα επηρεάζει η γνώμη των άλλων, αλλά και το πώ θα αντικρίσουμε την εικόνα μα στον καθρέφτη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γεια σα, κύριε Αγγελή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Γεια σα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Body shaming, λοιπόν. Όταν το σώμα γίνεται λόγο για να κρίνει κάποιον, όταν τον κάνει να νιώθει άσχημα για το βάρο του, το σχήμα του σώματό του, εσεί πώ θα περιγράφατε τον όρο. Κοιτάξτε, body shaming είναι όταν γίνεται επίκριση προς τον εαυτό μας ή προς κάποιο άλλο πρόσωπο σχετικά με το σώμα mm -hmm. του από εκεί και πέρα το body shaming έχει και άλλες κατηγορίες, δηλαδή μπορεί να υπάρξει επίκριση είτε για το βάρος, και τα κιλά του κάθε ανθρώπου, είτε, για την εί... ηλικία Α, μετά πάμε στο age shaming θα ναι, ναι. Επικεντρωθούμε εμείς στο body shaming, okay. αλλά εδώ πέρα ε, φαίνεται, ε, θα Διορθώσετε ε, mm -hmm. Αν κάνω λάθο. Ναι. Μήπω ω κοινωνία είμαστε προγραμματισμένοι εναντίον του λύπου. Δηλαδή, τι θέμα είναι αυτό με κάποιον ο οποίο μπορεί να ε, έχει επιπλέον κιλά ή μπορεί να είναι μια χαρά ο ίδιο με το σώμα του. Εμεί όμω γιατί τον επικρίνουμε, Κοιτάξτε, γιατί τον επικρίνουμε. Mm -hmm. ε, Δυστυχώ, αν το σκεφτούμε λίγο τώρα ψυχολογικά, ε, πολλοί γονεί. Ε, πικρίνουν πολύ τα παιδιά τους όταν, είναι, όταν, όταν είμαστε παιδιά mm -hmm. δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την επίκριση που κάνουν οι γονείς μας όχι δεν μπο... μόνο με το σώμα μας όχι μόνο με το σώμα μας και γενικότερα Ωραία. δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε διότι αν την αντιληφθούμε έχει πολύ πόνο αυτό και πολύ μοναξιά σαν παιδιά. Άρα, ω ένα μηχανισμό άμυνα είναι το να, να, πάρουμε εμεί την επίκριση, να την κάνουμε χτύμα μα. Και να κατηγορήσουμε τον εαυτό μα. Τον, μας. τον εαυτό μας. Και, και, και γινόμαστε ή θύματα ή θύτε. Είτε κατηγορούμε τον εαυτό μα, είτε κατηγορούμε άλλα πρόσωπα. Mm -hmm. με κάποιο μηχανισμό άμενος που θα σας πω μετέπειτα okay. με και πάμε τώρα στο σώμα γιατί μπαίνει το σώμα στο στόχαστρο ίσως προβάλλουμε τις ανασφάλειες και τους φόβους μας εκεί κοιτάξτε το πως λέει και η προσέγγισή μου ε, η σωματική ψυχοθεραπεία ο άνθρωπος είναι μια ενσώματη υπάρξη δηλαδή ε, υπάρχει μια λειτουργική ενότητα μεταξύ συναισθήματος σωματικής αίσθησης και μυαλού άρα είναι εύκολο όταν θέλουμε να κάνουμε μια προβο... να πούμε κάτι για τον εαυτό μα, είναι εύκολο να το βάλουμε να το πούμε για το σώμα μα. Αλλά αφορά την ίδια μα την ύπαρξη κατά βάθο. Απλά προβάλλεται στο σώμα. Δηλαδή, αν έχω εγώ θέμα με το σώμα μου, θεωρώ ότι το πόδι μου είναι πιο παχύ από ότι θα το έχω στο μυαλό μου. Έχει να κάνει με το πώ νιώθω εγώ με μένα. Ακριβώ. Είναι θέμα τη αυτοικόνας που έχουμε για τον εαυτό μα και η αυτοικόνα που έχουμε για μα συγκροτείται από τα βλέμματα που πήραμε από του γονεί μα. Ακόμη λοιπόν και αν το πόδι μου χάσει το λίπο που θα ήθελα και γίνει πιο αδύνατο, πάλι εγώ θα νιώθω. Ε, έτσι, όπως πριν. Αν έχουμε μάθει να ετεροπροσδιοριζόμαστε από τους άλλους από τα βλέμματα του. Από τα τους. βλέμματα του και όχι από εμά του ίδιου, mm -hmm. ναι. Και αν, και, αν, και αν το πόδι ε, το δυνατήσουμε, το πούμε έτσι, θα μας ενοχλεί κάτι άλλο. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι σημαντικό να δουλέψει κανείς με τον εαυτό του. Mm -hmm. Δηλαδή, Τι να ψάξει, φο... τι να, να φρύ... ψάξει. Να φρύ... Κοιτάξτε. Ε, είναι σημαντικό να αφισβητήσει όλα αυτά που του μάθανε από την οικογένεια, από το σχολείο mm -hmm. και να έρθει σε πραγματική σύνδεση με το είναι του με αυτό που είναι. Το βλέμμα όμως της μητέρας ή του πατέρα σε ένα παιδί δεν θα αλλάξει ποτέ και τώρα που ενηλικιώθηκε. Ναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Το παρελθόν. το παρελθόν. Μπορούμε όμως να μάθουμε από το παρελθόν και να το δώσουμε με ενήλικο τρόπο στο παρόν. Λίγο μπερδεμένο, εκτός αν μπορείτε να το μας πω. το πείτε και ε, πρακτικά. Πρακτικά. Ε, όταν ήμουν όταν ήμουν παιδί δεν ε, δεν είχα χώρο ε, να είμαι ο εαυτός μου. Mm -hmm. Τώρα πια δεν μπορούμε όταν είμαι 30-40 χρονών να γυρίσω πίσω, mm -hmm. προφανώς. Αλλά σαν ενήλικας μπορώ να φροντίσω το παιδί, αυτό το εσωτερικό παιδί. Με ποιο τρόπο, να το ακούσω. Να, αρχικά να το ακούσω, να το εμπεριέξω και να του δώσω χώρο. Απλό παράδειγμα, βάσει αυτό που είπα, μπορεί να γραφτώ σε μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα και να δώσω σε αυτό το παιδί που δεν είχε ποτέ το χώρο, να του δώσω επιτέλους με ενήλικο τρόπο το χώρο που δεν είχε. Μ, μάλιστα, ένα πολύ, ενδιαφέρον. Ένα, πο πολύ ενδιαφέρον Πολύ ε, ενδιαφέρον Ποιο είναι Τώρα πάω στην Αντιπεράοχθη Το ψυχολογικό προφίλ αυτού Που κάνει body shaming Αυτού, του θήτη Που μας mm -hmm. κάνει να ντρεπόμαστε για το σώμα μας Ο θήτης έχει υπάρξει ένα θύμα mm -hmm. ε, Ως θύμα δεν, δεν έχει επεξεργαστεί Όλα αυτά τα συναισθήματα Που έχει δεχτεί Και ο τρόπος που χρησιμοποιεί για να αντιδράσει είναι η προβολή Όταν λέμε προβολή τι εννοούμε ε, Ακατέργαστα συναισθήματα, ακατέργαστες σκέψεις για τον εαυτό μας Που δεν τις έχουμε διαχειριστεί Τις προβάλλουμε με άσχημο τρόπο στους άλλους για να ανακουφιστούμε πολύ στα παροδικά στιγμή. Ναι, ακριβώ. Ε, να έρθουμε λίγο τώρα στη, στη σύγχρονη εποχή, σε αυτό που ζούμε με τα social media. Γενικώ ενίσχυσαν το shaming. Καθένα μπορεί να γράφει ανώνυμα ή απόνυμα αυτό που σκέφτεται, χωρί συνέπειε. Mm -hmm. ε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Γιατί το κάνει αυτό, με τι είναι θυμωμένο. Τώρα, μάλλον μιλάω για ένα γενικότερο shaming, ε. Mm -hmm. είναι... Είναι ευρύτερα κοινωνικό πρόβλημα αυτό. Mm -hmm. ε, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν ζουν ε, τη ζωή που θα θέλανε. Ζουν μια ζωή... Που του έχουν φορέσει, δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν, δεν, έχ, δεν ζουν μια ζωή σύμφωνη με, με τα θέλω του, μια ζωή που έχουν αναπτύξει τι δεξιότητέ του, μια ζωή που συνδέονται βαθιά με το, με το συνάνθρωπό του. Uh -huh. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα uh, αυτοί ναι. οι άνθρωποι να έχουν πολύ θυμό. Αλλά αυτό ο θυμό, προσέξτε, δεν γίνεται δύναμη και δράση. Αυτό, αυτό, αυτό το θυμό το θέλουμε. αυτό είναι δημιουργικός. Γίνεται απλά ή, ή μια, ορ, μια τυφλή οργή ή, αν το σκεφτούμε λίγο πιο ψυχοπαθολογικά, ένα αδισμό. Και απλά που επιτίθεται που στου άλλους. άλλους. Έτσι. Έτσι Χωρίς να βγαίνει πουθενά. Ναι, και νιώθει και... εκείνη τη στιγμή ότι νιώθει καλύτερα. Αλλά... Mm -hmm. Ακριβώς. Και είναι μια ε, επιφανειακή οχ... εκτόνωση. Ήδη θα αλλάξει η ζωή του... Θα γράψει κάτι στο πληκτρολόγιο, θα εκτονωθεί για μισή ώρα και μετά θα είναι στην ίδια μίζερη κατάσταση. Θέλει δύναμη όμω για να την αλλάξει τη ζωή του. Θέλει, Θέλει δουλειά. Δύναμη. Θέλει δουλειά, δεν γίνεται. Εσεί δηλαδή που έχετε αυτή την εμπειρία στο, στο γραφείο σα. Δεν καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος για να πει δεν είμαι ευτυχισμένος Πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρό μόνος του Πολύ καιρό να έχει δουλέψει ή έρχεται για να δουλέψει μαζί σας Κοιτάξτε συνήθως ε, 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 είναι σε μια δύσκολη κατάσταση Και έρχεται κάποιος άνθρωπος για ψυχοθεραπεία Και έτσι θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του ε? Και πάλι θέλει αποφασιστικότητα Πρέπει να καταλάβουμε ότι το τιμάω είναι το τίμημα. Δηλαδή πρέπει να πληρώσω Βέβαια. ένα τίμημα για να αλλάξω τη ζωή μου. Και να αναλάβω την ευθύνη. Και να αναλάβω την ευθύνη. Δηλαδή από παιδί να γίνω ενήλικα. Ε, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον επιθετικοί body shamers είναι γυναίκε. Αυτό δεν, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα mm -hmm. ότι είναι. Θα ήθελα μία εξήγηση γι' αυτό. Αυτό, ναι, που κάνει αυ... η ναι. αυτό που εικάζω είναι ότι μπορεί να είναι γυναίκες για ποιο λόγο. Δυστυχώς η κοινωνία προβάλλει στις γυναίκες ε, πολλά άσχημα πράγματα σχετικά με το σώμα τους Άσχημα Α, Άσχημα δηλαδή μια γυναίκα δεν επιτρέπεται δηλαδή, να έχει κάποια παραπάνω κιλά για κάποιο καιρό μετά τη γέννα Δέχεται Σωστά. επίκριση και γι' αυτό ε, Αν φορέσει κάτι που δεν την κολακεύει Θα την επικρίνουμε Αν φορέσει κάτι που είναι πιο Ερωτική, πιο σεξουαλική Πάντα την επικρίνουμε mm -hmm. Δηλαδή το, το σώμα της γυναίκας Είναι σε ένα συνεχές στόχαστρο Βέβαια, καταπληκτικό Άρα, πολλές γυναίκες Που δεν έχουν την επίγνωση να καταλάβουν και γενεαλογικά ναι. πώς βιώνουν όλο αυτό το τραύμα Υπάρχουν φαντα... φαν... φαν... και πιστεύω ότι δυστυχώς επιτίθενται σε άλλες γυναίκες ε, Και βεβαίως υπάρχουν και οι τραγικές περιπτώσεις, δύσκολες περιπτώσεις ε, Που άνθρωποι κάνουν body shaming στον ίδιο τους τον εαυτό Οδηγώντας τον σε διατροφικές διαταραχές Τι υποδηλώνει αυτό Είναι αυτό που λέγαμε πριν αυτή η επίκριση έχει γι, την έχουν ενδοβάλει. Και όταν ενδοβάλει αυτή την επίκριση, τι κάνει, χτυπά τον εαυτό σου. Δηλαδή, ο θυμό, αντί να βγει προ τα έξω, βγαίνει προ τα μέσα. Σκεφτείτε σαν να έχει ένα μαστίγιο και να να χτυπά τον εαυτό σου. Και αυτό το χτύπημα σε, σε οθεί σε άσχημε συμπεριφορέ. Μέσω του φαγητού το κάνω. Μέσω του φαγητού είναι ένα. Σταματάω αστρό... να τρώω ή τρώω περισσότερο. Ναι, 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 και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό. Ε, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε κύριε Αγγελή Ώστε να μην μας επηρεάζει η αρνητική κριτική Τι πρέπει να σκεφτόμαστε Με τι πρέπει να δουλέψουμε Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη, τη ζωή Κοιτάξτε Το σημαντικό είναι, είναι Να υπάρχει μέσα μας Αυτοαγάπη Φροντίδα του εαυτού Και να μπορούμε Να συνδεόμαστε βαθιά με τους άλλους Δηλαδή Τώρα αυτο είπατε είναι κεφάλαιο βιβλίου ολόκληρου Σίγουρα Μιλάτε στο βιβλίο σας το καινούριο γι' αυτό Φυσικά, στο βιβλίο μου το πέταγμα Μιλάω πολύ και για την αυτοαγάπη Και για τη φροντίδα Και πόσο σημαντική είναι η σύνδεση Με τους άλλους ανθρώπους Πείτε για... μας δύο λόγια όμως για το κάθε ένα από αυτά Δηλαδή αυτοαγάπη Πρακτικά, πώς θα τη δείξω στον εαυτό μου την αγάπη αυτοαγάπη. Ε, να, 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 έρθω σε επαφή λίγο με αυτά που έχω καταφέρει ως άνθρωπος. Με τις νίκες μου, με τα επιτεύγματά μου. Όλοι έχουμε κάνει όμορφα πράγματα, νίκες, υπερβάσεις. Απλώς για να... τα υποβαθμίζουμε. Ακριβώς, δηλαδή για να είμαστε ζωντανές υπάρξεις κάποιες ηλικίε, δεν γίνεται να μην έχουμε κάνει κάτι. Δηλαδή σίγουρα έχουμε κάνει. Απλά δεν έχουμε μάθει να το βλέπουμε. Δηλαδή, Πείτε μας δύο παραδείγματα. Που κάποιον... θα μπορούσαμε να τα βάλουμε στη λίστα του μυαλού μα. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που δουλεύει, που κατάφερε και σπούδασε, που κατάφερε και ταξίδεψε, που κατάφερε. Να κάνει, και... μια, οικογένεια. Να κάνει μια οικογένεια. Δεν χρειάζεται να αγαπήσουμε να... Να... Να να το τον εαυτό μα, ναι, να ναι. Κάνουμε... Ναι. πάρουμε τον Νόμπελ, να φτιάξει μια πολυεθνική εταιρεία. Σωστά. Ότι τα, ότι σεβάστηκε τον συνάνθρωπό του. Ότι κατάφερε να, σε μια δύσκολη στιγμή να, να στηρίξει και τον εαυτό του και έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό αγάπη. Αυτό αγάπη. Ε, το δεύτερο. Αυτοφροντίδα. Που το συνδέω και αυτό που λέγαμε πριν για το εσωτερικό πεδίο που έχουμε μέσα μα. Δηλαδή, πολλέ φορέ ξεχνάμε τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε ξεκούραση Κάποιες στιγμές πρέπει να φροντίσουμε το σώμα μας ε, Κάποιες στιγμές πρέπει να φροντίσουμε το μυαλό μας π.χ να διαβάσουμε ένα βιβλίο, mm -hmm. να, να πάμε σε μια καλή θεατρική παράσταση Αν νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια να πάμε σε έναν ειδικό ψυχική υγεία. Και αυτό μια αυτοφροντίδα είναι Σωστά ε, Και η σύνδεση που είπατε Τάξη, ε, είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί άμα έχουμε πληγωθεί ω παιδιά, mm -hmm. δεν πιστευόμαστε εύκολα. Θέλει δουλίτσα τώρα. <laughs> Όλα θέλουν δουλίτσα. <laughs> ναι, ναι, ούτω ή άλλω. Αλλά όσο φροντίζουμε αυτό το παιδί που έχουμε μέσα μα, τόσο πιο εύκολο είναι να κάνουμε ένα βήμα προς τον άλλον. Και όσο εμεί δουλεύουμε τον εαυτό μα και σιγά σιγά πουλώνουμε αυτέ τι πληγέ, τόσο πιο εύκολο να πετύχουμε μια βαθιά σύνδεση. Ξέρετε, η βαθιά σύνδεση, όπω μου αρέσει να λέω, είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο που δεν κοστίζει οικονομικά. Τι ωραία. Και σε κάνει να νιώθεις υπέροχα ε? Μια βαθιά αγκαλιά μπορεί να έχει μια, που έχει μια τρομερή επίδραση Συναισθηματική, σωματική, διανοητική Μπορείτε μ, να μας δώσετε κάποιες πρακτικές συμβουλές Ώστε να νιώσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το σώμα μας Ναι θα σας πω Είναι σημαντικό να αρχικά αυτό που είπα να, να παίρνουμε επαφή με τις νίκες μας mm -hmm. Δηλαδή, μπορούμε να γράφουμε σε ένα χαρτί κάθε μέρα, τρει φορέ την εβδομάδα, δεν έχει σημασία ναι, ναι. για ποια πράγματα είμαστε περήφανοι ε, αυτή την εβδομάδα, γιατί, γιατί πετύχαμε και τα καταφέραμε. Και ένα δεύτερο είναι πολλέ φορέ, είτε πριν κάνουμε μπάνιο, είτε μετά το μπάνιο, είτε σε μια άλλη στιγμή που είμαστε μόνοι, μπορεί να κοιτάξουμε λίγο το σώμα μα, τον καθρέφι, το γυμνό σώμα μα. Mm -hmm. Αλλά προσέξτε, όχι με ένα βλέμμα επίκριση πω πω πως είμαι έτσι αλλά με ένα βλέμμα αγάπης ότι αποδέχομαι το σώμα μου έτσι όπως είναι δηλαδή μπορώ να το χαϊδέψω να το αγγίξω να γίνω ένα με αυτό να του δώσω αυτό το βλέμμα και αυτή τη σωματική αίσθηση που δεν πήρα καταπληκτικό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ σας ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέα health podcasts και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και στα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Σκεφτείτε και εφαρμόστε όσα είπαμε σήμερα. Και να θυμάστε, με το Dr. Anytime είστε σε καλά χέρια.